τελέσαμε την πανήγυρη του ναού μας εδώ στον Άγιο Κυπριανό και είμαστε κάτω από την επιρροή αυτού του παλαιού μας πια ιδρύματος που έκλεισε 20 χρόνια ζωής και δράσεως, αφού πέρασαν μέσα από αυτό γύρω στα 900 άτομα μέχρι τώρα, περισσότερα λίγο από 900. Είναι ένας χώρος προσφοράς όπου καλλιεργούνται τα αισθήματα των ανθρώπων της περιοχής μας, όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και όλων όσων εθελοντικά έρχονται προκειμένου να τραγουδήσουν, να συνοδεύσουν, να μιλήσουν, να βοηθήσουν στον περίπατο τους ανθρώπους μας, ώστε να αισθάνονται εδώ όχι σαν ένα χώρο όπως στιβάζονται οι ψυχές και τα σώματα, αλλά σαν ένα χώρο θαλπορής, πνευματικότητος και συγχρόνως οικογενειακής σχέσεως μεταξύ τους, αλλά και με ολόκληρη την πόλη που δεν θέλουμε να απομακρυνθεί από αυτό το ίδρυμα. Οι διαδικασίες για τον εξοπλισμό του νέου γεροκομείου βρίσκονται πλέον στα χέρια της περιφέρειας, η οποία μέσω των υπηρεσιών της και των τεχνικών υπηρεσιών εδώ των δικών μας προχωρά στην δημοσίευση όποιον προβλέπεται ότι πρέπει να αγοραστούν του εξοπλισμού, ώστε με τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί, φαντάζομαι σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και οι ενστάσεις και οι εκτόσεις κτλ. Προκειμένου να προχωρήσουμε στη στελέχωσή του, στην επάνδρωσή του. Υπολογίζω ότι οπωσδήποτε μέχρι τα μισά του 2017 θα μπορούμε να το παραδώσουμε στην πόλη που θα έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει γύρω στους 100 πλέον τρόφιμους.